Αντώνη, δικό σου φίλο, δύο ώρες μιλούσα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι το Analyst των Paris Repress. Ναι. Μετά από γεμάτη μέρα Champions League, έρχεται άλλη μια μέρα που θα είναι γεμάτη. Έχω μετά στο Ζέρβα με σημειώσεις, φίλε. Δηλαδή, κλαίνουν τα σχολεία της Τούμπας, κανονικά. Κλαίνουν τα σχολεία της Τούμπας. Έχει να πιάσει. Οπότε έχεις πιάσει τη λόρα. Έχω. Αρκετά. Αρκετά. Ναι. Ιστορική μέρα. Η χθεσινή. Ναι, ιστορική μέρα. Και παίρνω το λόγο για μία και τελευταία φορά, θέλοντας να μου τζώσω τον εαυτό μου, όπου δίνω όλη την εκπομπή hat-trick Ρονάλντο και ξεχνάω να το παίξω. Το άφησες? Ξέχασα το παίξω. Α, το ξέχασες. Ναι, αφού είχαμε δουλειά. Εγώ το άφησα. Δεν ήθελα να το παίξω. Λέω άσο. Εγώ μόνο ξέρω ότι κυνηγάω παρατάσεις. Πήγα στο 2-0. Έκανα το cash out μου. Α, το έκανα το cash out. Το έκανα το cash out μου γιατί φαινόταν. Ναι. Φαινόταν ότι, γιατί είχε ανοίξει το παιχνίδι. Λέω να πω ότι κινδυνεύω μόνο από μια ομάδα. Να πω. Αλλά έστω ότι μπορούσε να κάνει μία ανακρανάσταση ο Γκρίσμαν και να τη χάναμε από εκεί, κρίμα θα ήταν. Οπότε μετά ήρθε και το πέναλ του Κριστιάνου. Αρκετό κόσμο πιστεύω πήγε στο hat-trick. Είτε επειδή το πίστευε, είτε επειδή το ήθελε, είτε επειδή θα ήταν το μέρος του... Το πίστευες τόσο πολύ να γίνει hat-trick σε ούτε όλα, θες όλη μέρα. Είναι μέρος εντός, εκτός του παραμυθιού. Δηλαδή, αν υπήρχε ένας τρόπος που έλεγες ότι όλοι υπογράφουν ότι θα αποκλειστεί η Ατλέτικο, θα ήταν αυτός. Να αποκλειστεί έτσι. Με 3-0 κιόλας, να μην σκοράρει κιόλας. Με 3-0. Εντάξει. Αυτό που έμεινε περισσότερο χθες πλην των άλλων θεμάτων είναι το ότι δεν έπαιξε και δεν προσπάθησε να παίξει σε κανένα σημείο του αγώνα η Ατλέτικο. Ναι, νομίζω δηλαδή, ότι τόσο κακή ομάδα να είναι στους 16, λες δεν γίνεται, ρε φίλε. Πώς να είσαι. Το ερώτημα ποιο είναι. Πώς πήρε το αποτέλεσμα το παιχνίδι, βασικά. Όχι, δεν είναι αυτό. Η Ατλέτικο πήρε το αποτέλεσμα με σφιχτή άμυνα και στατικές φάσεις. Ναι. Από τότε που έχει τον Τζόλο στο πάγκο της. Το έχει κάνει πολλές φορές. Κοίταξε, στο πρώτο μάτι, συγγνώμη, Αντώνη, η άμυνά της και γενικά πίεζε και ψηλά. Αυτό που έκανε μετά το 2-0 εχθές. Δεν ήταν αυτό το χάλι το χθεσινό, που ήταν πίσω από την μπάλα και οι γραμμές στα 15 μέτρα. Δεν υπήρχε λόγος να έχει Κρισμάν και Μωράτα σε βάζει δύο κόφτες. Ναι. Το ίδιο πράγμα δηλαδή. Δηλαδή. Θα ήταν και πιο αποτελεσματικό. Δηλαδή. Πολύ, πολύ κακή προσέγγιση από το. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Σιμεώνα, αν το ξανάβλεπε το μάτς, δεν θα το προσέγγιζε έτσι. Πόσο άμυνα να κάνεις. Ναι, η Ατλέτικο πλήρωσε το δεύτερο γκολ που έβαλε στο πρώτο παιχνίδι. Λες εκεί της έδωσε την άνεση ότι δεν θα γυρίσει με τίποτα και θα παίξω απλά άμυνα. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι, όμως, ανάμεσα στο 1-0 και στο 2-0 δεν έδειξε ότι έχει plan B. Δεν μπορεί να μην δεν κρατάει μπάλα αυτή η ομάδα. Δεν γίνεται. Πρώτον, δεν μπορεί να είναι πλάνο προπονητή να μην κρατάει μπάλα. Έτσι. Πέρα των τακτικών θεμάτων, έτσι που σε λίγο θα το αναλύσουμε πιο καλά, σας φαίνεται λίγο μια ετοπάθεια που βγαίνει στον Τσόλο σε τέτοια παιχνίδια. Που αν τυχόν του στραβώσει το ότι πάω μόνο με αμυντική προσέγγιση, δεν έχω κάτι άλλο να. Μια άλλη λύση να δώσω. Χθες κάποια στιγμή μου θύμισε λίγο η Ατλέτικο Σιμεώνε όταν πήγε να βάλει όχι δύναμη στα μαρκαρίσματα, αλλά πήγε να βάλει τη βαβούρα στα μαρκαρίσματα. Να πέσουμε λίγο σε διαιτητή, να φωνάξουμε. Δεν έγινε ποτέ. Να. Κάποια είναι στιγμή φοβερό. Πήγε να γίνει, πήγε να το κάνει για να απορριθμίσει τη Γιουβέντους. Ήταν πολύ αργά. Ήταν πολύ focus. Πολύ focus. Και νομίζω ότι αν θα λέγαμε με ποιον τρόπο κέρδισε σε εισαγωγικά η Γιουβέντους εχθές την Ατλέτικο, ή με τον τρόπο που κερδίζει συνήθως η Ατλέτικο τα παιχνίδια. Δηλαδή με πάρα πολύ ένταση στα μαρκαρίσματά της, με πολύ πάθος, με πολύ ενέργεια. Και υπομονή. Σκοτωμένα σου ότι δεν θυμάμαι. Δηλαδή να κάνω τελική για να την κάνω. Σωστό. Ναι. Έναν Κριστιάνο ο οποίος εμένα μου φάνηκε ότι είναι από τα πιο γεμάτα του παιχνίδια. Ναι, πολλές επαφές με την μπάλα. Σπάνια το κάνει τόσο πολύ. Εγώ θα λέγα ότι εμπειρικά έπαιξε μέχρι. Με βάση την εμπειρία του κινήθηκε. Είναι τόσο μεγάλος παίχτης που ήξερε ακριβώς πώς να... Πώς θα φανούν τα πλεονεκτήματά του και πού θα χτυπήσει συγκεκριμένα. Δηλαδή υπήρχαν φορές που γύρισε να πάρει την μπάλα στο κέντρο. Γύρισε. Μετρημένες για τον λόγο που λες.
Γιατί είναι 34 και ξέρει πάρα πολύ καλά το κορμί του. Πώς να σου πω, σαν να έχει στο δεξί του χέρι ενδείξεις ότι του μένουν τόσα τρεξίματα. Ότι έχει άλλα τρία σπριντ. Ένα τέτοιο πράγμα έχω στο μυαλό για τον Κριστιανό. Για τον τρόπο με τον οποίο κατανείμει την ενέργειά του. Και λες, οκ, δεν κουράστηκε. Καλά. Και να κουραζόταν, δεν θα το δείχνε ποτέ στο πρόσωπο έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να έδειχνε στον άλλον ότι εγώ κουράστηκα. Γιατί μέσα του έχει χτίσει τόσο πολύ το εγώ του που λέει ότι αν του δείξω ότι κουράστηκα, χάσαμε. Εχθές λοιπόν, έτσι μια που θα φτάσουμε στο σημείο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μάθημα που μας έκανε χθες ο Αλέγκρι όσον αφορά το πώς αντιμετωπίζεις ομάδες τις οποίες δεν μπορείς να τις διασπάσεις από τον κεντρικό άξονα. Δηλαδή τόσο συμπαγείς, έχουν τόσο κοντά τις γραμμές τους. Ο τρόπος για να το κάνεις αυτός ποιος είναι, να δώσεις πλάτος στο γήπεδο. Ο Αλέγκρι επομένως στο πρώτο παιχνίδι παίζοντας ένα 3-5-2 με το Τιμπάλα τότε πίσω από τους δύο σεντερφόρ που ήταν ο Κριστιάνο και ο Μάντζουκιτς, δεν του βγήκε το μάτς εκεί. Δηλαδή, χωρίς τα μεσοδιαστήματα, τους έκλεινε πάρα πολύ πήγαινε καλά η Ατλέτικο. Είχε ανοίξει γεμάτο χώρο. Σωστά. Περίμενε τις ατομικές προσπάθειες, δεν του βγήκανε και δεν πλάτιασε καθόλου το παιχνίδι. Και όταν σκέφτηκε να το κάνει, χρονικά όταν το σκέφτηκε να το κάνει, του ήρθε το 1-0 και άρχισε να σκέφτεται, όπα, το φάγαμε. Καλό είναι το 1-0 έτσι πως ήρθε. Mm-hmm. Άστο, μέχρι να το καταλάβει αυτό, του έρχεται και η δεύτερη φάση. Έτσι, χθες, με βάση αυτό το σκεπτικό, κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, φέρνοντας το τρίκ με τον Εμίρε Τσάν, δημιουργώντας τον, γυρίζοντας τον βασικά, σαν τρίτο στόπερ, όταν και σε στιγμές που βλέπαμε το Ματουιντή να ανεβαίνει περισσότερο, πήγαινε δίπλα στον Πιάνης για να γίνεται και χαφ. Ήταν ένα τρίκ το οποίο στην ανάπτυξη έπαιζε ένα 3-4-3 η Γιουβέντους με πάρα πολύ πλάτος, με τον Σπινατζόλα αριστερό μπακ, τον Κανσέλο δεξί μπακ, να παίζουν πάρα πολύ ψηλά στο γήπεδο. Αλλά να μην λείπουνε. Τι εννοείς? Δεν έλειψαν ποτέ από τη Γιουβέντους τα μπακ πίσω. Ποτέ. Η Ατλέτικο δεν τους έκανε, τίποτα για να τους γυρίσει. Σωστά. Δεν φάνηκε ποτέ ότι. Να στείλει δύο παίκτες εκεί να περιμένουν μπάλα. Στείλει εκεί. Μάζεψε τους λίγο. Mm-hmm. Ποτέ δεν το έκανε αυτό. Ξεκινώντας επομένως το 3-4-3 στην επίθεση, όταν η Ατλέτικο είχε την μπάλα, τις λίγες φορές που προσπάθησε να δημιουργήσει, γινούσε σε ένα 5-3-2 η Γιουβέντους με Κριστιάνο Ρονάλντο και Μάντζουκιτς σαν center forward, τον Έμρε Τσάν σαν τρίτο στόπερ και τον Μπερναντέσκι να γυρίζει σαν χαφ μαζί με τον Μπιάνι και τον Ματουιντή. Κλείνοντας δηλαδή πάρα πολύ και εκεί τους χώρους, τις φορές που χρειάστηκε, τις πολύ λίγες φορές που χρειάστηκε να το επιχειρήσει. Ο τρόπος επομένως που κατάφερε να ξεκλειδώσει αυτή την συμπαγή αμυντική διάταξη της Ατλέτικο ήταν δημιουργώντας συνέχεια πλάτο στο γήπεδο για να μπορέσει να ανοίξει την άμυνα της Ατλέτικο, να βρει χώρους ανάμεσα στον Μπακ Αρίας παράδειγμα και τον Γοντίν ανάμεσά τους. Πολλές φορές εκεί ήταν ο τρόπος που είτε Κριστιάνο είτε Μπερναντέσκι με ανάποδα πόδια προσπαθούσαν να συγκλίνουν προς τα μέσα και να κάνουν στοχευμένες σέντρες. Αν παρατηρήσετε, δεν έβγαλαν καμία σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Όλες οι σέντρες ήταν στο δεύτερο δοκάρι και ο λόγος ήταν να αποφύγουν τον πολύ καλό στον αέρα Γοδίν και Χιμένετ. Να πάνε να πέσουν συγκεκριμένα, δηλαδή πάνω στον Αρίας και τον στα μπακ. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτό που θαύμασε χθες η Γιουβέντους ήταν η υπομονή. Δεν σκότωσε κάποια επίθεση. Mm-hmm. Δεν είπε πω πιέζουν τι θα κάνω, να κάνω μια τελική κάτι, να βρω μισό χώρο να κάνω αυτό το που είναι. 5 μέτρα από την περιοχή, 15 μέτρα από την περιοχή, να τους δημιούσε. Όχι. Ξέρω τι θέλω. Έχω στο μυαλό μου, έχω σχεδιάσει το πώς θα το κάνω, ακόμα και στη λεπτομέρειά του, που λεπτομέρεια είναι η στοχευμένη σέντρα. Και φτάνει στον αέρα να βάζει δύο γκολ. Εντάξει, τα άλματα που κάνει ο Κριστιάνο είναι το στοιχείο του αυτό που λέει. Δηλαδή, ήξερε ότι συγκεκριμένα θα πάει και θα δημιουργήσει. Όχι υπεραριθμία, γιατί δεν είναι υπεραριθμιακή, αλλά η βάση τη ένταση θα είναι στο δεύτερο δοκάρι για να πηδήξει ο Μάντζουκιτς και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκεί που πηδάει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, η συντελεστή δόμη είναι 6,4. Δηλαδή, αυτά δεν γίνονται. Και η φάση είναι ότι πηδάει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, βλέπει τον αντίπαλο ότι να τον φτάνει περίπου κάτω από το στήθο και λε. Όχι, ο αντίπαλος του δεν σηκώθηκε. Στην κεφαλιά που δεν έβαλε στο δεύτερο μήχρονο.
που ήταν ανάμεσα, που πηθά, ανάμεσα από τον Γοδίν και τον Χαφρόν. Και βλέπεις ότι είναι πραγματικά το άλμα του είναι σε τόσο σωστό timing. Ναι, ναι. Που... σαν να πάτησε στα πόδια του. Ναι, ναι. Και να ανέβηκε. Πώς μας κάνανε μικροί που μας βάζαν το χέρι έτσι στο πόδι κάτω και μας πετούσαν. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό το τρίκ του Αλέγκρι με τον Έμερε Τζαν στην τριάδα ήταν αυτό που ξεκλείδωσε και έδωσε δηλαδή. Μιλάμε για ένα παιχνίδι πολύ ψηλού ρίσκου από την πλευρά τη Γιουβέντους, αλλά δεν νομίζω ότι είχε άλλη επιλογή. Δηλαδή, αν το πήγαινε σε πιο σετ κατάσταση, το πιθανότερο σενάριο ήταν να πέσει στην παγίδα του Σιμπιόνι που ήθελε να παίξει μόνο άμυνα. Άρα, εδώ θα πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες έντασης και πίεσης στον αντίπαλο, έτσι ώστε να δοκιμάσει και την πνευματική του ισορροπία. Σωστά. Ναι. Και αν θες να βρεις ένα αμυντικό στην διάταξη αυτή που έχει τέτοια, είναι αυτό. Δηλαδή, από τον άξονα δεν μπορείς να πας. Πού να είναι, πας, είναι μια ομάδα που κατεξοχήν γνωρίζει πώς, γιατί έχοντας παίξει αντίπαλος με την Ρεάλ του Ζιντάν τόσα χρόνια και, και την Μπαρσελόνα, ξέρεις πώς να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις στα μεσοδιαστήματα. Επομένως, τι έκανε, πήγε την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, σαν μια έτσι, ας το πούμε, όχι και τόσο ορθολογικό τρόπο. Ανάπτυξης, αλλά τρόπος που λες ότι με Μάντζοκιτς και Κριστιάνο εκεί, τόσες, και πόσες έντες ήταν Αντών, νομίζω ένα πολύ μεγάλο. 37 έντες. 37 γεμίσματα. 37 γεμίσματα. Και όταν έχεις τον Κριστιάνο εκεί, λες κάποια από αυτά, θα, δηλαδή στατιστικά και μόνο, και ο Μάντζοκιτς που στον ένα είναι πολύ Γάλλος, στατιστικά και μόνο θα έρθει το γκολ. Η εικόνα της Ατλέτικο είναι από αυτές που είτε τη συμπαθήσετε όχι, κάποια στιγμή αρχίζει και λες. Δεν έκανε τίποτα στο ματς. Φάει και φτάνει κιόλας. Λες, κιόλας φτάνει. Γιατί λες, ξέρεις τι, να προκριθείς με μια αντεπίθεση στο 80, στο 82, που μπορεί να πεις ο άλλος έπαιξε αντιποδόσφαιρο, αλλά πέρας, γίνεται. Αλλά το να δείχνεις ότι θες να πας στο ματς μέχρι να κουραστεί. Μπράβο. Μέχρι να κουραστεί η Γιουβέντους. Δεν κουράστηκε η Γιουβέντους. Δεν έδειξε σημάδια κόπους ούτε λεπτό. Εντάξει, ήταν φοβερό. Δεν μπορείς να πας να παίξεις μια τέτοια προσέγγιση. Γι' αυτό το είπα στην αρχή, ότι μήπως αυτή η τοπάθεια, δηλαδή μήπως κάπου προσπάθησαν να παίξουν, αλλά μου κάνει εντύπωση, ξέρεις, δημιουργήθηκε μια εικόνα ότι. Και τι να κάνουμε άλλο, αυτό δεν ξέρουμε με κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση ότι αυτό το έδειξε μια ομάδα η οποία είναι μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον αγωνιστικό που ξέρει τι σημαίνει. Έχω μια ομάδα απέναντί μου που σφυρίλατει. Δεν είναι μια ομάδα του Ιταλικού πρωταθλήματος, δεν είναι μια ομάδα του Αγγλικού πρωταθλήματος. Είναι μια ομάδα της Ισπανίας που ζει υπό τους βορφαρινισμούς της Ρεάλ και της Μπαρσελόνα τα τελευταία 8 χρόνια. Είτε παίρνει το πρωτάθλημα η μία, είτε η άλλη. Ακόμα και στο πρωτάθλημα που πήρε η Ατλέτικο, πήγε να παίξει για το Χ τελευταία αγωνιστική, δέχτηκε πίεση, αλλά δημιούργησε, κράτησε, έκανε. Πέτυχε ένα γκολ κάποια στιγμή στο δεύτερο μήκρο και το κράτησε. Εντάξει, σίγουρα και όλοι με το, αυτό που έχει καταφέρει ο Τσόλο εκεί χαιρόμαστε, γιατί είναι πραγματικά τη άλλαξε στάτους. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος ίσως τώρα σε κάποια φάση πρέπει να ξαναφιλοσοφήσουν δηλαδή, τα πράγματα όσον αφορά το πότε παίζω, πότε κρατάω το. Και είναι και μια συζήτηση μετά από ένα καλοκαίρι στο οποίο έπεισαν τον Γκρισμάν να μείνει, έδωσαν λεφτά για το Λεμάρ. Ο ίδιος ανανέωσε. Άρχισαν να λένε ότι πάμε για πρωτάθλημα. Mm-hmm. Κάποια στιγμή άρχισε να καταγράφεται αυτό. Και ήταν και πολύ κοντά. Νομίζω μέχρι και κάποιες αγωνιστικές ήταν στους 3-4 εκεί. Τώρα είναι στους 7. Ναι. Ίσως. Τι επαναλαμβάνω, αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι η Ατλέτικο έδειχνε να μην έχει plan B. Και αν το κατέβασε κάποια στιγμή, το κατέβασε γιατί η Γιουβέντους με το πέτυχε το 2-0, είπε όπα, εδώ θέλω να βγάλουμε λίγο το πόδι από το γκάζι και να δούμε πότε θα το ξαναπατήσουμε. Εγώ νομίζω ότι αν το παιχνίδι το χτυπούσε σε εισαγωγικά όπως στο πρώτο παιχνίδι, θα είχε πολύ καλύτερες τύχες. Το πρώτο παιχνίδι δηλαδή ήταν ένας οδηγός που θα μπορούσε να πατήσει πάνω σε αυτό. Ο Σιμεώνη. Δεν το έκανε σίγουρα γιατί και η Γιουβέντους ήταν πραγματικά πολύ καλή σε όλους τους τομείς. Και κυρίως αυτό που λέει ο Σταύρος ψυχοπνευματικά. Δεν γίνεται 90 λεπτά να μην έχεις. 70 λεπτά να μην έχεις τρόπο να κόψεις τη ροή του αντιπάλου. Δεν γίνεται. Η Ατλέτικο είσαι.
Στου 16, Champions League, δεν είσαι στο. Βλέπαμε δεν είναι κλήρωση κυπέλλου. Για την Αθλέτικο, έχοντα την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα που είναι στη σκιά τη Ρεάλ και τη Μπαρσελόνα, δεν επενδύει αυτά τα ποσά, άρα παίζει ένα κλεφτοπόλεμο που αντιστέκεται στο κεφάλαιο. Εμεί του ποδοσφαιρικού πάμε. Αυτό αλήθεια. Ωραία. Ναι. Το καταλαβαίνω και το, ναι, το αποδέχομαι. Ναι, το και εγώ το αποδέχομαι. Αλλά φέτος δεν βρήκε το 200 εκατομμύρια. Να δεν κάτσε. Ναι. Γι' αυτό δηλαδή, σημείωσα το τι έγινε. Πώς ήξερε με τώρα, που θέλω να καταλήξω. Εμείς καμιά φορά μου κρίζουμε που πάω και πίσω από την μπάλα με 35 εκατομμύρια. Ναι. Και εγώ θα έχω 250-300 εκατομμύρια budget και δεν πάω πέρα στο κέντρο. Δηλαδή καθίστε και σκεφτείτε αυτό το πράγμα λίγο. Δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Δηλαδή, εκείνο το που κάναμε το Ιωάννη. Αυτό, αυτό ακριβώς που λες. Mm. Στην αρχή έλεγες, οκ, okay, δεν θέλει. Μετά κατάλαβες ότι δεν μπορούσε κιόλας. Δεν είναι ότι απλά δεν ήθελε. Ναι, το δεχτώ. Το πρώτο ημίχρονο δεν θέλω να πάω στο κέντρο. Θέλω εκεί να τους πάω στα νεύρα. Mm. Να τους κάνω να νιώσουν ότι όσο και να βαράς, δεν. Στο δεύτερο ημίχρονο πες να κάνεις κάτι. Ακόμα και να σου πει. Γίνεται 2-0. Γίνεται 2-0 το παιχνίδι. Mm. Και δεν βλέπεις τίποτα. Δηλαδή, εκεί καταλαβαίνεις ότι. Εκεί το χάσανε, λέω, μετά το 1-0 πρέπει να έχουν. Δεν στο λέω έτσι. Στο λέω ότι παίζουμε, ρε παιδί μου, μαζί. Δεν πρέπει να δείξουμε μια άλλη αντίδραση. Δηλαδή, χάνουμε την πρόκριση, πώς να το πω. Δεν πρέπει να δείξουμε κάτι, να πιέσουμε εμείς, να κυνηγήσουμε δύο μπάλες. Στη Γιουβέντους το πιστεύει τόσο πολύ πλέον από εκείνο το σημείο και μετά. Που παίζει με 3-4 παίκτες άμυνα, δηλαδή δεν φοβάται. Εντάξει, δεν φοβάται. Συμφωνώ. Έχει πάρει τον έλεγχο. Και όταν έχει πάρει τον έλεγχο, ο Κελίνη έχει ξυπνήσει. Μέσα του έχει και δύο τρεις κοιπάσεις ο Κελίνη. Αυτός είναι, που δηλαδή... ξυπνάει πάντα στο Κελίνη. Ο Κελίνη είναι αυτός που είναι και παίζει εκεί τόσα χρόνια, γιατί ξυπνάει μέσα του αυτό το πράγμα. Ναι. 500 συμμετοχές. Ναι. Μπονούτσι. Ωραία. Δεν είναι ούτε τεχνικά ούτε αλλά πνευματικά. Ποσοστό ευστοχίας της πάσης του Μπονούτσι εχθές. Έκανα 90%. Διανέψεις. 90%. Και πόσο ξέρουμε, δεν έχει μόνο πεντάρες και. Έχει μεγάλες. Πεντάρες καλές. Ναι. Κάτι πάσε στο μεσοδιάστημα γρήγορε σε Ματουιντή και Χριστιανό. Περνατέ και είχε 5-7 τρίπλε. Αυτό χρειαζόταν ένα τέτοιο ματ για να πάει στο next level όσον αφορά την ποιότητά του. Γιατί έχει ποιότητα. Τι δεν έκανε αυτό ο Περνατέ. Υπήρχε κάτι που δεν έκανε. Χθες. Ναι. Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ τι δεν έκανε. Χρειαζόταν ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι αν σημειώσει με 2-3 πράγματα και καθίσει και δει κάποιο. Το παιχνίδι αυτό τρεις φορές, έχοντας τρία διαφορετικά πράγματα στο μυαλό του, θα δει πόσα πραγματικά έγιναν. Ο Μπερναντέσκι. Στο χθεσινό του. Συνήθως του χρεώνουν ότι δεν έχει διάρκεια στο παιχνίδι του. Δηλαδή ότι να θα κάνει μια-δυο ενέργειες, μετά θα τον ψάχνεις. Εχθές πράγματι έκανε ένα από τα πιο μεστομένα παιχνίδια του με την κυβέρνηση. Έτσι νομίζω ότι είναι και να σταθεροποιηθεί μια... εκεί πρέπει να αποκτήσει. Η συζήτηση για τον Μπερναντέσκι μεγαλώνει, γιατί είναι και σε μια φουρνιά Ιταλών ποδοσφαιριστών. Με τον Κιέζα. Που έχουν να σηκώσουν το βάρος της απουσίας της Ιταλίας από παγκόσμιο κύπελο. Σωστά, ναι. Το οποίο αυτό δεν θα το ξεχάσουν ποτέ οι Ιταλοί. Πολύ σωστά. Ποτέ. Δηλαδή πιστεύω γιατί ότι. Γιατί την εθνική γενιά... του πραγματικά η την αγαπάνε πολύ. Αν πήγε στο Μουντιάλ, σε 20 χρόνια θα του καλούν στη Ράη. Και θα βγάζω από κάτω τάδε ποδοσφαιριστής, 580 συμμετοχές, 155 γκολ. Δεν μας πήγε στο Μουντιάλ του. Σωστά. Έτσι. Θα τους έχει μείνει. Θα τους καίει αυτό. Θα τους καίει. Και αυτό δημιουργεί διαφορετική πίεση. Όταν ξεκίνησε το Σεπτέμβριο, που ξεκίνησε πολύ καλά ο Μπερναντέσκι, κατευθείαν βάλθηκαν να του δώσουν δημοσιότητα ότι να, φέτος είναι η χρονιά του, φέτος θα κάνει τα βήματα παραπάνω. Το έχουν αυτό οι Ιταλοί. Εκεί έρχεται και η κοιλιά. Που κάνει και κάνει μια μεγάλη κοιλιά κιόλας για ένα δίμηνο. Δεν έχει assist, δεν έχει goal. Γι' αυτό λέω ότι το πιο σημαντικό σε αυτό είναι να παραμείνει, να έχει διάρκεια στην απόδοση. Έχει μια φουρνιά τέτοιων παιχτών η Ιταλία. Κιέζα. Ωραία. Ο Πλησοσουόλο που πήρε ήταν το Πολιτάνο. Έχει τέτοια σαν μια μύδια. Καλώς ωραία, ναι, που όμως δεν είναι top. Κάπως έπρεπε να γίνει. Το ιταλικό ποδόσφαιρο. Έχει ανάγκη για τόπ. Και εκεί πέφτει. Μιλάμε για μια κοινωνία τώρα, Τάσο, που οι γιαγιάδες ασχολούνται με την μπάλα. Δεν είναι εύκολο. Έχουν άλλη μορφή ενασχόλησης εκεί. Δεν είναι εδώ που ένας μικρόκοσμος ασχολείται. Και ασχολούνται όλοι. Όλοι. Έχει δύναμη, εντάξει, αλλά λοιπόν. Η Ιταλία δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το να...
το τι σημαίνει ιταλικό ποδόσφαιρο, το τι πρεσβεύουμε, πώς μπορούμε να βγάλουμε παίχτες ή πώς μπορούμε να, ειδικά με αυτό το κάζο με το Μουντιάλ, να είμαστε στο επίπεδο. Η Αγγλία προσπάθησε να πει ότι, ξέρετε, οκ, είναι αγγλικό ποδόσφαιρο, αγγλικό ποδόσφαιρο, αγγλικό ποδόσφαιρο, φτάνει. Δεν είμαστε μόνο στο νησί. Είμαστε στον κόσμο. Mm. Πρέπει η εθνική μας να βρει έναν τρόπο, όχι επειδή ζήσαμε, μεγαλώσαμε με κάποιες αρχές ποδοσφαιρικές, όχι να τις ξεριζώσουμε, αλλά να δούμε πώς μπορούμε με την εθνική μας ομάδα να πάμε μπροστά. Που την αγαπάμε, που την θυμάμαι, ψάχνουμε να βρούμε συναστρίες, ψάχνουμε να βρούμε ό,τι υπάρχει για να δικαιολογήσουμε την ελπίδα μας να πάρουμε κάτι. Mm. Όλο αυτό. Αυτό είναι το λέγαμε, Αντώνη, και θα πρέπει να δει και η Ιταλία, για να ολοκληρώσω, και την Ολλανδία, η οποία και αυτή έχει μείνει στις δικές της αρχές και αρχίζει και οι αποτυχίες της σε μεγάλο επίπεδο και τα σκαμπανεβάσματά της, της γίνονται βίωμα. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα να έχει ημιτελικό απουσία, ημιτελικό απουσία, ημιτελικό απουσία. Κάτι πάει λάθος. Και νομίζω τώρα η επόμενη, δηλαδή από εδώ και πέρα η Εθνική Ιταλίας, με βάση αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχει, είναι που θα δώσουν και πολύ βάρος στην εθνική τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Μετά το κάζο προς Παντώνης. Και τι θα παίξουν. Θα κάνουν ομάδα. Και τι θα παίξουν. Με full back θα παίξουν. Με τρεις πίσω τι θα παίξουν. Ναι, γιατί είναι και μισή το ένα και μισή το άλλο. Είναι μπέρδεμα αυτό. Εντάξει, αυτό είναι όμως καθηγητές. Mm. Αυτό είναι καθηγητές. Μπορούν και ξέρουν όλες οι ομάδες, πιστεύω ότι η διδακτική παιδεία που έχουν, μπορούν και παίζουν ανά πάσα στιγμή 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3. Πού έχεις τις μεγάλες προσωπικότητες, σε ποια γραμμή. Εντάξει, πάντα. Και ως σχολή Ιταλία στην αμυντική ζώνη. Στην αμυντική ζώνη. Θα πας με τριάδα, φίλε. Για να χωρέσεις τον Μπονούτσι, να χωρέσεις τον Κελίνη, να χωρέσεις τον Ρωμανιόλη, να χωρέσεις ποιους έχεις τέλος πάντων. Σαν τέτοιο. Και μετά μέσα από αυτή τη λογική χτίζεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Γιατί οι εθνικές ομάδες έχουν τη διομορφία. Δεν είναι project. Δεν είναι project. Θα πρέπει να είσαι πολύ τυχερός να έχεις μια φουρνιά όπως της Αγγλίας ή του Βελγίου για να δουλεύουν μαζί αυτά τα παιδιά και στις από μικρές ηλικίες. Ή να μην είσαι από τις χώρες που συνεχώς παράγει και όπως η εθνική ομάδα που πήγε με 8-10 χρόνια με έναν κορμό 10-12 παικτών. Και αυτό γίνεται. Που την κρατήσαν στο τόπο. Και εκεί ξέρεις όμως ότι η επόμενη φουρνιά θα είναι δύσκολο να κατηθείς σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, για να αποκτήσεις χημεία τώρα σε εθνικό επίπεδο δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο και στα δικά μας εδώ, ο Τζιόλης είτε έπαιζε στις ομάδες του είτε δεν έπαιζε, στην Εθνική Ελλάδα ήταν πάντα βασικός. Γιατί ήταν μέλος της Εθνικής Ομάδας και ήταν σύνολο εκεί. Χθες είχαμε την κουβέντα του Τζιόλη. Ναι, εγώ την έβαλα χθες το απόγευμα. Ναι, την έβαλες. Ωραία. Θα σε βάλω, αφού είσαι ωραίος με το στυλό και σημειώνεις, Τάσο μου, στην επόμενη εκπομπή που θα έρθεις, θα μου καταγράψεις, θα αναλύσεις εδώ πέρα, στο ανάλυσέ του. Εντάξει. Το γιατί ο Τσιόλης διαλέχτηκε από ομάδα της Bundesliga, του Καμπιονάτου, της Πριμέρα και των τόπ ελληνικών. Και παντού έπαιζε. Ναι. Παντού είχε 20 συμμετοχές και πάνω. Ναι, η δουλειά μας λοιπόν, και ένας από τους λόγους που σκέφτηκα αυτό το project εξ αρχής, εντάξει, είναι ότι μας τα ζαλίζανε για πράγματα τα οποία είναι η αλφαβήτα. Ωραία, θέλω εσύ να το κάνεις, εντάξει, και να εξηγήσεις. Ωραίο θέμα. Γιατί ο Τσιόλης έπαιξε σε αυτό το επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια και βασικός. Και συνεχίζει και πάλι. Και ακόμα είναι βασικός. Σε οδική ακόμα αράδει. Και εκεί. Απλά τρώει στο έδαφος και έχει αγανακτήσει. Μαθαίνω. Δεν έχουν τραπέζια εκεί, το ξέρετε. Δεν έχουν τραπέζια, τρώνε κάτω. Τσαμπουκά. Και αν πας σε εστιατόριο και είσαι ασυνόδευτος, είναι σαν το καψιμί. Είναι άλλο κομμάτι. Έχει ασυνόδευτος. Ναι, είσαι ο ασυνόδευτος. Σε άλλο κομμάτι είναι τα ζευγάρια του εστιατορίου. Τι να μην γίνει καμιά καλαματάκι και βγαίνει και έχουμε άλλα. Καμιά δεν μπορεί λοιπόν. Καταλαβαίνω και αφουγκράζομαι και εισπράττω μία. Δεν τη λέω πλειοψηφία. Ένα ηχηρό ποσοστό, να το πω έτσι, που έκρασε τον Τζιόλη. Πώς γίνεται να παίζει αυτός. Πώς γίνεται να παίζει αυτός. Πώς γίνεται, ρε παιδιά. Ναι, τα έχει καλά με τον προπονητή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, 10 χρόνια να τα έχει καλά με 23 προπονητές που άλλαξε. Εντάξει, δυστυχώς τώρα αυτή η κουβέντα. Είναι στατιστικά αδύνατο. Δεν γίνεται. Στη ΔΕΗ να ήταν. Αυτό είναι πρόβλημα. Αν του να βόλευε, κάποια στιγμή θα τέλειωνα. Γεγονός. Γεγονός. Δεν μπορεί. Αγανάκτηση. Και τα τρώστε ένα πινελίκι τώρα για αυτό το πράγμα που είναι η αλφαβήτα. Και να δει το τι να πω.
δεν μπορεί. Λες κάτι κάνει καλά. Εγώ δεν σου είπα ότι κάτι κάνει καλά και μόνο αυτός το κάνει καλά και δεν φταίει αυτός που οι ομάδες του δεν πάνε καλά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά δεν μπορεί οι 23 άνθρωποι που παίζουν τη δουλειά τους να μην βλέπουν αυτό που βλέπεις εσύ. Δεν γίνεται. Ένας μπορεί. Δύο μπορεί. Α, πέντε. Να σε κάνω. Πέντε. 25. Εντάξει, αυτά είναι θέματα νοοτροπίας που γενικά στην αθλητική παιδεία που έχουμε σαν λαός θέλει πολλή δουλειά για να τα αποβάλουμε. Και επαναλαμβάνω, πολλές φορές πιστεύω ότι υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο αυτό είναι που εκφράζεται και πάντα αυτοί που εκφράζονται είναι πιο εύκολο να πάρουν το ρεύμα μαζί τους. Όπως βέβαια και η μεγάλη κουβέντα που θα το κάνω σε μια φάση βίντεο, θα βάλω μια κάμερα μπροστά. Ωραία. Προτιμώ τους ξένους ποδοσφαιριστές. Εννοείται, ρε φίλε, θα προτιμάς τους ξένους ποδοσφαιριστές, γιατί οι Έλληνες είναι 10 εκατομμύρια χώρα και οι ξένοι ποδοσφαιριστές έχεις να διαλέξεις ανάμεσα σε 139 χώρες, οι οποίες αποτελούνται από 6 δισεκατομμύρια ανθρώπους που βγάζουν και 5 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές. Άρα η γκάμα επιλογών σου είναι πολυπληθέστερη. Και θα βρεις καλύτερους παίχτες. Απλά είναι τα πράγματα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι οι ίδιοι που όταν η ομάδα του δεν έχει λεφτά, είναι να βγάλουμε κανένα ταλεντάκι και μόλις έχετε επενδυτή, φέρε μια καφάρα ρε πρόεδρε. Όχι, όχι, αυτά θα τα κάνουμε σκέτς. Μέσα είναι. Θα τα κάνω σκέτς. Νομίζω στο Repress θα ήθελε έτσι και μια φάνη ενότητα. Να μπορέσουμε να κάνουμε μεταξύ μας. Τι θα την κάνουμε. Τι είναι, ένα βιντεάκι. Κάθομαι έτσι και το βγάλω. Θα λέγεται άκου. Έτσι θα λέγεται. Η αγανάκτηση. Πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω για να πιάσουμε τα σημερινά, όπου ο Στέργιος με έφαγε πριν. Τα σημερινά και τα δύο είναι από 0-0. Ναι. Και τα δύο, Και πάντα εγώ με τα 0-0 είμαι με αυτό που είναι εκτός έδρας στο δεύτερο. Ναι, γιατί έχει και το χ στην ουσία, έχει και το χ μαζί του. Είναι το δεύτερο χειρότερο αποτέλεσμα που μπορείς να πάρεις εκτός έδρας. Ναι. Στην ήττα ξέρεις τι να κάνεις. Το 0-0 τι κάνεις. Τι κάνεις. Πας να κερδίσεις. Και άμα το φας, ψάξε δύο. Πάμε διάλειμμα. Τώρα είμαστε μετά το κομψό διαφημιστικό διάλειμμα. Με έχει φάει ο Στέργιος ότι θα κάνει έκπληξη Λιόν σήμερα. Στο Twitter το Repress το κοινό διαφωνεί. Το 75% πιστεύει ότι ο Μέση δεν αστείευεται. Ενώ το 25% απαντά ναι ρε Φεκίρ μπορείτε. Στο πρώτο μάτς δεν έπαιζε ο Φεκίρ. Και η Μπαρσελόνα έχει χάσει... Έχει χάσει πράγματα, εντάξει, ό,τι και να λέμε. Αλλά στο φετινό Champions League τι να πεις, δε φίλε. Ναι, όντως. Τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει ακόμα και την Tottenham που δεν κερδίζει την Countenby στο τελευταίο χρονικό διάστημα να κάνει δύο νίκες με την Dortmund, Αντώνη μου. Να σου πω κάτι, όσο περνάνε οι μέρες, λέω πού πάμε, ρε. Πού πάμε τώρα με αυτός εδώ στους 8. Και όμως... τον Άγιαξ να πιάσεις. Τον Άγιαξ. Τις τρεις, τη Λιόν την βγάζω τόσο, τις τρεις από τις τέσσερις σημερινές. Τη Γιουβέντους, η τότε θα ήθελε η Πόρτο ή η Άγιαξ. Ναι, είναι στα μέτρα της. Άγιαξ. Ναι ρε φίλε, Άγιαξ, κοιτά να δεις τώρα, ήταν και η εικόνα της Ρεάλ τέτοια, λίγο αποκροθιωτική. Ναι. Δεν είναι τακτικά, δηλαδή τότε, γιατί την είδαμε και ζωντανά. Κοίταξε. Είναι από τις ομάδες που έχουμε δει με τις καλύτερες αποστάσεις μέσα στο γήπεδο, ρε, δεν είναι δηλαδή... Είναι αυτό που κάνει ο Ποκετίνο, του αρέσει να επιτίθεται και να μείνεται σαν ομάδα. Ακορντεόν. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή οι αποστάσεις μεταξύ των ομάδων δεν είναι μεγάλες. Όπως κάνεις επίθεση, θα ανέβει ψηλά η άμυνα. Ναι. Για να πιέσουμε σωστά. Όπως κάνουμε άμυνα, όπως κάνουμε επίσης άμυνα, πρέπει να είναι συγκεκριμένες αποστάσεις. Και τα λεφτά μας και μαζέψαμε κάτι ψηλά για να βρούμε εισιτήρια. Έφταναν μόνο για το τρίτο διάζωμα. Ξέρετε τι ωραία φαίνονταν από εκεί η τοποθέτηση της τότε. Ναι. Σαν κάμερα αναλυτή. Ναι. Μια χαρά ήταν. Αν περάσει και η Λίβερπουλ όμως, έχουμε 4 αγγλικές ομάδες στο 8. Οπότε η UEFA, ως γνωστόν, κανονίζει τις κληρώσεις και θα κάνει τα κουμάντα της να μην είναι και οι 4 αγγλικές ομάδες με διαφορετικές ομάδες, να πέσει και ένα ζευγάρι μεταξύ τους για να μην πάνε 4. Γιατί, ως γνωστόν, αυτά η UEFA τα προσέχει. Τα προσέχει η UEFA. Αυτά να μαθαίνουμε. Στα... Είναι σχολή ειδική. Αλλά εντάξει, τότε και τη Manchester την έχει. Φυσικά. Και θα είναι μια κλήρωση με βάση τις υπόλοιπες, θα είναι μια καλή κλήρωση. Έχει παίξει, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, πιστεύω, το πώς προκρίθηκε η κάθε ομάδα. Δηλαδή, ο Άγιαξ το εγώ του το τάισε πολύ. Η United το εγώ της το τάισε πολύ.
Ακριβώς. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι και αυτή το κίνητρο, δηλαδή του Άγιαξ, της United, δηλαδή κάναν τώρα το άλμα. Η Πόρτο έχει στο μυαλό της ότι όποιος έρθει, ας είναι το δεύτερο παίκτη σε μένα και τα λέμε. Έχει και τους όλους ηλίθιους που δεν κερδίσαν την Πελενέσεις. Και ξαναβγήκε μπροστά. Ξαναδημήθηκε. Το θυμήθηκα τον Αναλαμπή, ναι. Χάσαμε και τα λεφτά μας. Εδώ σήμερα λοιπόν για να το σοβαρέψουμε λίγο. Παρότι θεωρούμε νομίζω όλοι μας δεδομένο ότι η Premiership είναι πολύ ανώτερο πρωτάθλημα την Bundesliga. Εντάξει. Ξεκάθαρα. Δεν τίθεται θέμα, νομίζω. Εγώ το κλείδωσα όταν μου είπε ότι θα φυγεί για τις προπονήσεις. Όταν πήγε στη Στόκ ήταν έτοιμος να πεθάνει. Που οι πρώτοι Έλληνες όταν πήγαν στην Bundesliga ήταν έτοιμοι να πεθάνουν. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Ο Κουστάκης αυτό το θέμα. Όταν πήγε στη Στόκ ήθελε πραγματικά να πεθάνει. Κατά πόσο μπορεί να ισχύει τώρα. Δηλαδή το γερμανικό το πρωτάθλημα έχει ένταση, δεν είναι απλό. Δεν έχει όμως τέτοιο ρυθμό, ρε φίλε. Δεν είναι όπως ήταν. Και οι αποστάσεις, επειδή εκεί δεν είναι. Οι ομάδες παίζουν με. Δηλαδή, οι γραμμές και οι ζώνες έχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους. Πάνω απ' ότι πρέπει να καλύψεις μεγάλες και εσύ, σαν παίκτης, φεστείς μεγαλύτερες αποστάσεις. Τι να πω. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Νομίζω ότι είναι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Ίσως ένα κλικ πάνω να είναι η Premier League, αλλά. Okay. Δεν είναι λίγα τα παιχνίδια που βλέπεις στην Bundesliga που πάει μπάλα με ένα ρυθμό τρελό. Λες και δεν έχουν σκοπιμότητα. Ναι, γιατί τους λείπει σκοπιμότητα. Ναι. Τους λείπει σκοπιμότητα. Παίζουν πολύ περισσότερο για το. Για να δημιουργήσουν και. Για τα έσοδα. Και αυτό ισχύει. Δηλαδή, η Αγγλία για παράδειγμα έχει αυτό το περιβόητο, όπως το λένε τα τελευταία χρόνια, top 6, αλλά η Γερμανία. Έχει δύο ομάδες που τις βλέπουμε όλοι, τις μάθαμε και θεωρούμε ότι έχουν ξεφύγει λίγο, την Dortmund και την Bayern. Και από εκεί μετά οι δύο άλλες θέσεις για το Champions League μπορούν να αλλάξουν χέρια. Και οι ομάδες που τις πήραν να τερματίσουν τρίτες, μετά δέκατες πέμπτες, μετά ξανά τρίτες. Η Hoffenheim, παιδιά. Εντάξει, η Hoffenheim είναι ένα χωριό. Χωριό αυτό. Το οποίο αποφάσισε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο και το έκανε με τον καλύτερο τρόπο. Ναι. Μιλάμε και για τόπα ακαδημίες πλέον και τέτοια. Εντάξει, το έχει φτιάξει το έργο, δεν το συζητάμε. Οι ακαδημίες είναι. Ναι. Όλοι είναι η Hoffenheim. Όλοι οι οργανισμοί είναι σοβαροί. Η γερμανική Γερακαρού παίζει Champions League. Αυτό είναι. Δεν. Τα σκαπαναβάζανε τις Wolfsburg στο βαθμολογικό πίνακα, άμα τα δει κανείς. Δηλαδή λες και. Πώς να σου πω, λες και αποφασίζουν ότι ξέρεις τα επόμενα 5 χρόνια. Θα κάνουμε 5 διαφορετικά πράγματα θα κάνουμε. Τη μια θα πάμε έτσι, την άλλη έτσι. Και θα δούμε ποιο μας βολεύει. Ναι. Ξεπετάγονται οι ομάδες. Η Gladbach είναι η πιο σταθερή από όλες. Ένα μοτίβο συγκεκριμένο. Δηλαδή θα είναι μεταξύ 4 και 8, δεν θα πάει πιο κάτω. Εντάξει, αλλά όλες οι άλλες είναι ήδη. Εδώ η Σάλκη. Δεν παίζει τίποτα. Τους βλέπεις και τους λυπάσαι. Δεν είναι στο επίπεδο των άλλων ομάδων, αλλά νομίζω ότι και παίζει ρόλο και στο γερμανικό πρωτάθλημα. Παίζουν πάρα πολλοί Γερμανοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή είναι. Πώς να το πω. Το 70% των ποδοσφαιριστών σε μία ομάδα είναι γηγενείς. Δεν είναι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, τώρα βλέπεις τη City χθες, δεν ξέρω καν αν έχει Άγγλο ποδοσφαιριστή μέσα. Για τους Στέρλινγκ. Έναν, στους 11. Η Σάλκε είχε 8. Έχω την αίσθηση ότι. Στο μυαλό, δεν ξέρω αν όντως συμβαίνει αυτό, αλλά στο μυαλό μου έχω την αίσθηση ότι το γερμανικό ποδόσφαιρο, το γερμανικό πρωτάθλημα έχει όντως αυτό το χαρακτηριστικό, με τους περισσότερους να έχουν στο μυαλό τους ότι ξέρεις τι, πρέπει να πάω για να φανώ στην Ευρώπη, πρέπει να πάω στην Bayern. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι δεδομένο. Ενώ στην Αγγλία δεν έχουν τόσο πολύ να κρατηθούν ότι παίρνω να πάω εκεί. Θα με δουν. Εδώ που είμαι, θα με δουν. Καλύτερο πρωτάθλημα. Είναι καλύτερη βιτρίνα. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής και να παίζει στη Southampton και να κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Ναι. Φάνηκε. Δεν χρειάζεται να πάει στην United ή στις υπόλοιπες ομάδες. Φαίνεται και πάλι. Έχω, και ακόμα έχω την αίσθηση ότι οι Γερμανοί ποδοσφαιριστές και οι Άγγλοι ποδοσφαιριστές ως επιτοπλίστων. Δεν θα χάλωσαν να με φύγουν από τη χώρα τους. Ναι. Πολύ σωστό. Και υπάρχουν και Ιταλοί, Ισπανοί, σχολές. Γάλλοι ψάχνονται. Δηλαδή οι Πολωνοί, π.χ. Στόχος είναι να πας στη Γερμανία, δεν σε ενδιαφέρει μετά τίποτα. Οι Κροάτες. Κατεξοχήν χώρα που παίζουν Κροάτες. Δηλαδή, παράδειγμα Λεβαντόφσκι. Ο Λεβαντόφσκι δεν μπορούσε τόσα χρόνια να πάει να παίξει αλλού. Όχι, δεν είναι. Έκανε εσωτερική μεταγραφή. Αυτό. Εσωτερική μετακίνηση. Δηλαδή δεν έχει ο Γκέτσε.
Ο Γκέτσης στην πρώτη θητεία στην Dortmund. Όταν τον βλέπαμε, λέγαμε ρε φίλε, αυτό θα πάει Real, δεν υπάρχει. Μπράβο. Ωραία. Μπάγκερ κι αυτός. Εντάξει, ο Κλοπ δεν είχε ότι δήλωσε ότι. Γιατί όταν τον λέγανε ότι θα πάει στην Bayern, είναι και κάτι λέει που δεν μπορεί να αγοράσει η Bayern. Τίποτε, εγώ δεν πρόκειται να πάω ποτέ εκεί. Ναι. Θέλω να δεν πει ότι εφόσον τα έχει όλα, εγώ δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα ήθελα να πάω σε μια τέτοια ομάδα. Είναι ένα project που το ορίζει το κλαμπ. Δηλαδή δεν έχει να δώσει πινελιές εσύ. Περισσότερο εσύ είσαι ο άνθρωπος που εκτελεί τα θέλω του κλαμπ. Mm. Δεν μπορείς να βάλεις πινελιά εκεί. Όχι, δεν είναι εύκολο. Ακόμα και ο Γκουαρδιόλα που είναι ο πιο παρεμβατικός προπονητής στην σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου. Ναι, έβαλε 3-4 στοιχεία, αλλά δεν κόλλησε ποτέ. Αλλά κριτική πράγμα που δέχτηκε ήταν. Ποτέ δεν κόλλησε. Δηλαδή έψαχναν πράγματα να το βρουν. Και... λες και ένιωθαν ότι ο Γκουαρδιόλα θα τους πάρει την ομάδα. Από αυτούς έλειπε το Champions League. Να το πω έτσι. Από αυτούς έλειπε το Champions League. Τον πήραν στην ουσία για να πάρουν να κατακτήσουν το Champions League. Εφόσον δεν το κατάφερε, πάνε να πει ότι έφυγε σαν αποτυχημένος. Γιατί η Bayern το να πάρει ένα πρωτάθλημα δεν είναι και μια μεγάλη είδηση, ας πούμε, το ότι το πήρε. Ακόμα και το πρωτάθλημα αυτή τη Σαλατιέρα που παίρνουν και αυτό μου μάπα είναι, δεν μου αρέσει καθόλου. Τέλο πάντων, σήμερα παίζει η καλύτερη γερμανική ομάδα με διαφορά από τη δεύτερη, τρίτη και σαν κλαμπ. Σαν κλαμπ. Όχι στην κατάσταση που βρίσκεται. Ναι. Σε καλό momentum όμω, δεν είχε αυτό το χάλι που είχε στην αρχή. Με τη Λίβερπουλ η οποία. Δεύτερε σκέψει. Σαν να ξέρω. Έχει σίγουρα. Και είναι το πιο, αυτό είναι το πιο σημαντικό για το απόψινο παιχνίδι. Αλλά. Πόσο θα τη επηρεάσει. Αλλά. Δεύτερη σκέψη, αλλά είναι μια ομάδα η οποία αν βρεθεί στη μέρα τη. Μπορεί να σκοτώσει η οποία. Αν βρεθεί στη μέρα τη, απλά παίρνει τον τέφι και εσύ. Πορεύει. Ναι. Αυτό. Και με βάση την εικόνα τη Bayern και γενικότερα του γερμανικού ποδοσφαίρου και τη γερμανική σχολή, σίγουρα επειδή θα πιέσει ψηλά, θα έχει την άμυνά τη ψηλά, οι χώροι στην πλάτη των αμυνωμένων θα είναι μια κατάσταση που για, Σανέ, για Μανέ και Σαλάχ είναι βούτυρο στο ψωμί του. Και αυτή η μουλοχτή, η Φιρμίνιο, αυτή εδώ που βρίσκεται πάντα εκεί γύρω. Ξέρεις ο φίλος ο Αχιλλέας ότι δεν τον γουστάει, λέει υπερεκτιμημένος. Λέω ρε φίλε, τι υπερεκτιμημένος. Είναι πάντα εκεί. Ναι. Ο άνθρωπος κάνει τα πάντα. Πασάρι, σκοράρι, κρίσιμα γκολ. Όπως προχθές που γύρισε το μάτς με τη, που στράβωσε με την Μπέρνλι. Είναι ό,τι πρέπει, είναι ο πιο εγκεφαλικός και πιο καθαρό μυαλό σε σχέση με τους άλλους που είναι. Είναι καλλιτεχνίτης από τους άλλους, καταρχάς. Σε όλα. Σε τρίπλα, σε πάσα, σε. Είναι δοκιμασία σε Βραζιλιάνους και στα δίπλα σου να έχει συνεργασίες με Αφρικανούς. Ε? Ναι, πρόβλημα. Πρόβλημα. Ο Σαλάχ για Αιγύπτιους, σε σχέση με αυτά που έχουμε ζήσει εμείς με Αιγύπτιους ποδοσφαιριστές, είναι ο πρίγκιπας. Διάνοια. Είναι, ναι, είναι ο Αϊστάιν ο τοπικός. Είναι το εσύ, πώς ξέφυγες. Ναι, εσύ τι έγινε, αγόρι μου, έχεις καλή δασκάλα στην Ήπια. Δεν έπινες νερό από τον ήλιο. Εμείς έχουμε ζήσει τώρα, κάτσε να σου εξηγώ για Σικαμπάλα, για Μοχάμεντ, πώς λέγονταν ο Μέγκαχερ. Εντάξει και τέτοιους, ο Άρντα και τα λοιπά, θα φύγει από το παράθυρο. Δεν υπάρχει. Φίλοι οι άνθρωποι είναι. Απορείς πώς μεγαλώνουν, πώς δεν ξεχνάει το σώμα τους να μεγαλώσει. Πώς δίνει εντολή, ξέρω εγώ, για τροφή. Αναρωτιέσαι, λες. Α, ναι, θυμήθηκε να φάει. Έβγε. Είναι κάτι, είναι μια αρχή. Όχι, είναι πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το σημερινό. Εγώ δεν ξέρω, δηλαδή θα δω αυτό, θα δω. Επειδή Κόβατς δεν έχω δει πώς στρατηγικά ας πούμε, και τακτικά πώς κινείται, με βάση αυτά που έχουμε δει και έχουμε αναλύσει από τον Globe πάντως, παίζει ένα 4-3-3 στην ανάπτυξη, στην άμυνα το γυρνάει σε 4-4-2. Ο Φιρμίνιο έρχεται σαν τρίτος χαφ, σαν ας πούμε, το δεκάρι, και κλείνουν ανάμεσα από τους στόπερ οι Μανέ και Σαλάχ. Ανάμεσα σε στόπερ και μπακ, όχι ανάμεσα του. Και αυτό είναι... στην ουσία η μετάβαση, η επιθετική της Λίβερπουλ είναι βασισμένη τοποθετώντας τους Μανέ και Σαλάχ ανάμεσα σε στόπερ και μπακ αντίστοιχα στην πλευρά τους για να μην ξέρει ποιος από τους δύο θα τους μαρκάρει, να χάνουν δηλαδή τα μαρκαρίσματα, να φέρει μία σύγχυση και με direct... να κόψει την πρώτη σκέψη. Σωστά. Και με direct επιθέσεις στο χώρο, γιατί άμα δεις οπότε παίρνει την μπάλα η Λίβερπουλ, κατευθείαν, άμεσα, ψάχνει να παίξει γρήγορα σε την κόντρα. Είναι η προσπάθεια του Στανόγεβιτς για την καταστολή επίθεση. Που απέτυχε παταγώδος. Με τον Μπρίγκεβιτς σέντερφορ. Δεν υπήρχε. Με τον Μπρίγκεβιτς σέντερφορ. Πώς. Αυτό η βασική πει. Εντάξει.
Αυτό 42 μέρες έμεινε. Ναι, να, 22... θεωρητικά αν είχες... Δεν έσπασε το ρεκόρ, αλλά είχε μείνει 38. Στην 28η έξανε ρωτάει και... Να ξέρει, πώς θα και πώς πρέπει να παίξω. Άμα ρωτάς πώς να παίξεις. Υπάρχει και η Μπερέτα που στη συνέντευξη τύπου γυρνάω σε συνάδελφο, πρώην διευθυντή σου. Ωραία. Και με τον παραχύσει και μιλάει, γυρνάω και του λέω ούτε 40 μέρες. Ούτε 40 μέρες. Τον έφαγες. 38. Εκεί που είπε το στα ελληνικά. Στα ελληνικά. Καλησπέρα σας. Γυρνάω, του λέω ούτε 40 μέρες. Κατευθείαν. Δηλαδή εκεί καταλάβει. Ξέρεις το κλαμπ, ρε φίλε. Αυτό έχει πάει. Ξέρει το κλαμπ. εκείνη η προετοιμασία που ακουγόταν συνέχεια ένα μπράβο Μπρούνο, μπράβο Μπρούνο. Που δεν ήξερε πώς λένε, τους έλεγε όλους Μπρούνο. Και με αποτέλεσμα του Σιρήλου να αγανακτήσει και να τον πιάσει μετά με τόλου τη προπόνηση και να του λέει ξυστικό. Θα μας πάω στο ψηλό. Θα νομίζω ότι. Δηλαδή. Γιατί Λατίνοι. Να ρωτήσω κάτι, εσείς το ξέρετε καλύτερα. Έχουν δουλέψει αυτοί οι άνθρωποι πουθενά από τη στιγμή που έφυγαν από εδώ. Θέλω να πω πού δουλέψαν. Ναι, τα δούλεψε. Μπρέσιε, εκεί. Β' Εθνική Ιταλία. Λιβόρνο, αυτά. Γύρισε εκεί που τον ξέρουν και. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ο Τσίλο τι έπαθε. Τον εμπιστεύεται. Θεωρούσε Λατίνοι, επειδή άκουγε όλο το όνομά του και επειδή μιλούσε και λίγο παραπάνω εκτός προπόνησης, επειδή ήταν συμπατριώτες, θεωρούσαν οι Λατίνοι ότι είναι κλίκα με τον προπονητή. Δηλαδή, οι Λατίνοι αυτά το... δεν τα κάνεις με τους Λατίνους. Πήγε να το δημιουργήσεις πρόβλημα από το μηδέν. Που, που σκέφτεσαι ότι να πεις ξέρεις, να ισχύει, να πεις με κατάλαβαν. Αλλά να μην ισχύει και να φας το χρέωμα, δεν έχει νόημα. Για έναν προπονητή ο οποίος έχεις να παίζει. Τίποτα, χαλάς τα αποδητήρια από μόνος. Για να προσπαθείς να τα φτιάξεις. Άρχισε να παίζει ζώνη στα στημένα και με ρωτήσαμε καλοπροαίρετα. Γιατί παίζετε ζώνη στα στημένα, αφού οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και απαντά, όχι, αφού όλοι οι ποδοσφαιριστές ξέρουν να παίζουν ζώνη στα στημένα. Λέω οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ζώνη. Έπαιξε πάθη να έγινε τον Πάκο πρόσφατα. Εχθές, σε 2-3 στιμένα της Γιουβέντους το είδα αυτό που λέτε. Έπαιζε ζώνη. Παρατηρούσαν εδώ μαρκαρίσματα, αλλά έπαιζαν ζώνη σε κάποιον. Οι Ιταλοί είναι καλό ή κακό. Δεν λέω αν είναι καλό ή κακό. Αλλά πήγαινε, δες, ξέρουν. Προσωπικά το φοβάμαι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι μια τακτική όσον αφορά δηλαδή, τη ζώνη που είναι. Ζώνη μακριά και αγαπημένα. Ας το πούμε. Μπορείς να μπερδευτείς πολύ, πολύ εύκολα. Έχει έναν ελεύθερο. Μέχρι που ήρθε το μισό-μισό. Τρεις ζώνη και τα σλεμάν του μάν. Και έδεσε το γλυκό. Ο Σάντος το είχε αλλάξει στο πρώτο πίσω παιχνίδι. Δούλεψε όλη την προετοιμασία ζώνη και μετά με τη Βαλερέγκα. Γίνεται το. Φάση στο 15 αποστημένο, φάση στο 24 αποστημένο, γκολ αποστημένο στο 35, δεύτερο ημίχρονο παντού μάλλον. Τέλος. Και εκεί πέθανε η ζώνη. Πέθανε η ζώνη, δεν την ξαναείδαμε ποτέ. Ζώνη μόνο, τα φάουλ στο κέντρο. Και τα πλάγια τα μακρινά, τα ωραία. Δεν είσαι για ζώνη, όχι. Μακριά και αγαπημένη. Και επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι το αν. Ρώτα πρώτα. Δες, μπορούν, ξέρουν. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Ήρθες από την Ιταλία, καλά έκανες. Και σε αυτό που είδα, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν πολλές ελλείψεις, αλλά πιο σημαντική έλλειψη νομίζω στην Λίβερπουλ είναι ότι δεν έχει άλλο κεντρικό χαφ. Γιατί λείπει και ο Μίλνερ και ο Κεϊτά. Δηλαδή θα πάει με Φαμπίνιο, Βαϊνάλντου, Χέντερσον. Ο Μίλνερ λείπει. Ναι. Mm-hmm. Και, δηλαδή, και σε ένα τέτοιο παιχνίδι που λες ότι οι ανάσες θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Το Μίλνερ τον θεωρώ ότι πάρει πόσα παιχνίδια κι αυτοί. Δηλαδή ο Ρόμπερσον και ο Αλεξάνδερ Νάλτον πρέπει να έχουν παίξει όλα τα παιχνίδια. Δεν πρέπει να έχουν χάσει παιχνίδια. Το Μίλνερ τον έχω στο μυαλό μου ως τη φωνή της λογικής. Δηλαδή μπορεί το παιχνίδι να έχει στραβώσει, να καίγεται και να είναι ο τύπος που θα τους κοιτάξει όλους τα μάτια και θα τους πει: όπα, όπα, παιδιά, ήρεμα. Εμείς είμαστε. Γι' αυτό έχει και 300 συμμετοχές στην Premier League. Όπως και αυτός παίζει, τυχαία δεν γίνεται. Αυτό μου βγάζει ο Μίλνερ. Εμένα ο Μίλνερ μου φαίνεται ότι παίζει από τότε που βλέπω αγγλικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή πιστεύω ότι αν δω το ντοκιμαντέρ με, με τον πόλεμο που παίζανε οι Άγγλοι με τις βόμβες, τι θα εμφανιστεί ξέρω εγώ. Το Μίλνερ. Κορίτσι μας. Ποια είναι αυτή. Είναι το κορίτσι των 2/5. Πάντα βγαίνει εκεί. Στο κανάλι μας είναι αυτή. Ναι, ναι. Για να ρωτήσουμε ποια είναι. Θες να μάθω. Πάντα βγαίνει εκεί. Θα σου έδινες. Σε τέτοια πράγματα δεν χαρίζουμε. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Όπως έλεγε ένας Σοκράτης παλιά σε μια ομιλία του στην Πνίκα, ό,τι κινείται εκτελείται. Σε καλύτερο να βλέπω. Έχει γραφτεί σε βράχο. Έχει σκαλιστεί σε βράχο αυτό. Έτσι με κοίτα τα γωνιακά τα γράμματα και μάθω σειρά την ωραία.
Τι γραμματοσυρά την ωραία. Λίγο μετά το τραβήξου μια στιγμή, μην τραβιέσαι μια ζωή. Λίγο μετά υπόθηκε. Η αλήθεια είναι ότι δεν παίζει ούτε τώρα το βλέπω. Δεν παίζει ο Αλεξάνδρεν Άλτον. Τον έφαγε και αυτόν, αλλά πήγε κάτι δύο-τρία. Δεν παίζει. Τον έφαγε. Και αυτό αφιβολά. Έχει να μιλήσει κανέναν άλλον μέχρι το βράδυ. Να παίξουμε καυτό γκολ. Με Λόβρεν θα παίξει. Έλα, δείτε. Φοβερό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν δίνει εδώ την αντεκάδα μαζί του. Αυτό το meme creator πολύ δυνατό είναι. Μου κάνουν και like, αλλά εγώ δεν έχω φίλους και τέτοια. Θα μου το εξηγήσετε αυτό βγαίνοντας, ε. Με χαρά. Ε, αυτό έκανα. Αλήθεια. Έπεσε στην κάπα 19-63 ετών. Ναι, αυτό. Ε, ναι, φίλε. Κάνω τον έχω. Εύκολα. Εύκολα. Τέλος πάντων, στοίχημα τι παίζουμε σήμερα, παιδιά που έχουν καταστραφεί την ευθύνη. Για να το κλείσουμε, αυτό είναι η κουβέντα που κάνω εφικανή. Πόσο είσαι όσο δεν φαίνομαι. Πραγματικά, φίλε. Δηλαδή. Στοιχηματικά. Εγώ θα πήγαινα σε σκορ στην Μπαρσελόνα στο 3-1. Αν και δεν το θέλω, δεν θέλω να περάσει η Μπαρσελόνα, αλλά τι να κάνουμε, ρεαλιστικά να το δούμε. Γκολ, γκολ και over 3,5, μην το πάμε. Αν μπορεί να πάει και έτσι, ναι. Γκολ, γκολ και over 3,5. Η Λιόν θα βάλει γκολ. Δεν γίνεται να μην βάλει γκολ, η Λιόν. Είναι καλή η ταχύτητά τη, έχει ποιότητα, δηλαδή θα κάνει ένα γκολ. Θέμα πόσα θα φάει. Γιατί έχει μαύρα στόπερ, έχει. Με τρεις θα παίξει πίσω. Ακόμα χειρότερα. Γιατί να παίξει με τρεις πίσω 5-2. Με την Μπαρσελόνα, δηλαδή. Τι γιατί. Έναν έχει. Εντάξει, αυτός θέλει να μειώσει. Θέλει να βάλει πολλούς παίχτες στον άξονα για να μειώσει αυτά τα 1-2 τα γρήγορα που κάνει η Μπαρσελόνα. Και δεν θα βγει ο Άλμπα καμιά 10 κάθετες κινήσεις να βγει εκεί στην πλάτη. Εντάξει. Εκεί θα πάνε να χτυπήσουν. Ναι. Δηλαδή έτσι απ' έξω λίγο όπως το βλέπουμε. Και το Bayern Liverpool το αφήνουν να είναι καλά. Καλά να περάσουν τα παιδιά. Καλά να περάσουμε και όσο το δούμε. Ποιον θα βάλει εγώ τώρα αυτό, ποιον θα βάλει άμα δεν παίξει ο Αλεξάνδρου. Δεν έχει άλλο δεξιό μπακ. Και δεν έχει και δηλαδή λείπει ο Μίλλερ που είναι κατά συνθήκη που μπορεί να παίξει παντού. Παίζει δεξί μπακ, αριστερό μπακ, κεντρικό χαφ. Ναι. Παίζει παντού. Έχει μόνο τον Μορένο, ο οποίος είναι αριστερό μπακ, και να φέρει από την άλλη μεριά τον Ρόμπερτσον. Να χαλάσει δηλαδή δύο θέσεις. Όπως έκανε χθες ο Τσόλο, που έφερε τον Χουανφράν αριστερό μπακ. Να πάει στη αλχημία της αλχημίας δηλαδή. Μα δεν έχει άλλους ποδοσφαιριστές, πολλές ελλείψεις. Ξέμεινε τόσο. Ναι. Αυτό ήταν το ρωστό. Κοιτάζω τον μπακ από το πρώτο παιχνίδι, Αντώνη. Ναι. Εδώ το θέμα ότι το κοντόρασε τη Λίβερπουλ που κάποια στιγμή θα φαινόταν. Όχι σε αποτελέσματα, αλλά σε διαχείριση. Mm-hmm. Τα αποτελέσματα μπορεί να τα πάρει, αλλά. Mm-hmm. Γιατί η κουβέντα έγινε το αν η Λίβερπουλ μπορεί να αντέξει. Όχι με βάση όλο αυτό που λέγεται και το την κοροϊδεύουν ότι πάντα ξεκινάει και δεκα. Όχι. Με βάση το ρόστερ που είχε. Δηλαδή ποσοτικά. Ειδικά σε σχέση με τη μεγάλη τη αντίπαλο. Ότι. Εντάξει, δεν γίνεται. Δηλαδή, ο Πάγκο στη Σίτι νομίζω ότι θα είχε θέση βασικού σε πολλά παιχνίδια τη Λίβερπουλ. Βγαίνει ο Αγκουέρο, μπαίνει ο Γκαμπρίελ Ζεσούς. Θα βγει ο Σανέ, θα μπει ο. Ζεσούς είναι Πάγκο. Ναι, έχει τον Ντεμπρούινε, έχει τον Μπέρναρντο Σίλβα. Δεν, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Κι όμω ακόμα και αυτή η ομάδα κάνει την κοιλιά τη όταν τη θέλει ο Φερναντίνο. Κάποιοι παίχτες σε διακόπτης. Ναι, ναι. Κάποιοι παίχτες είναι αντικατάσταση με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Δεν και μπορείς. Στην ασφάλεια. Λες και μπαίνεις στην ασφάλεια. Δεν έπαιρνε πρόσωπο με τίποτα. Εγώ θα σκεφτώ ότι θα παίξω. Χθες πανηγυρίζεις, 3 γκολ βάζει. Βγάλε μια φανέλα να πάρεις την κάρτα. Ρε. Αυτό περίμενα και εγώ στο τέλος. Εκεί στο τέλος με αυτή την κίνηση που έκανα κιόλας, πρέπει να φάει μια κάρτα. Που πιστεύω εκεί ότι που πάει να πιάσει με το χέρι την μπάλα. Επειδή τα έχει όλα, επειδή τα μελετάει όλα, αν ήταν στο 89 μπορεί να το έκανε. Στο 83 δεν το έκανε. Έχω παίξει για να καταλάβετε γκολ Ρονάλντο και κίτρινη. 12 φράγκα. Ήταν μεγάλο το ποσοστό. Από το 1,75 που τον έδινε ένα σκοράρι απλά. Ναι. Και λες θα βγάλει μια μπλούζα, θα κάνει μια καγκουριά. Και ο Κάεπες με τις κάρτες σκοτώνονται, βγάλει καμιά κάρτα. Αυτό είναι ωραίο, κάτσε να το θυμόμαστε για το επόμενο παιχνίδι.
Το άντερ 4,5 κάρτες, τον έχουμε εκεί. Διαιτητάρα. Διαιτητάρα. Τους μιλούσε πάντα, τους έβαζε σε... Πρώτα απ' όλα βλέπει τη φάση την αρχική. Που εκεί λίγο κότα να είσαι, δεν τη δίνεις. Προσωπικότητα. Είναι διαιτητής προσωπικότητα. Μετρημένη στα δάχτυλα. Ο διαιτητής νομίζω είναι κυρίως αυτό. Μετά είναι το τι γνώσεις έχεις. Γιατί εδώ η διαιτητής γίνεται όποιος δεν έχει προσωπικότητα. Δυστυχώς. Έχουμε αυτά τα προβλήματα σε τόπο επίπεδο. Δηλαδή μπορείς να συναντήσεις στο τοπικό προσωπικότητες και να μην συναντήσεις στην αλφαδική. Είναι απίστευτο. Πάμε! Το λήξαμε. Το λήξαμε. Βέβαια, όπως πάντα, παραδοσιακά έτσι στην εκπομπή, λέμε κάτι το οποίο είναι ολόκληρο θέμα και το λέμε παρά ένα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι. Ραντεβού αύριο στις 2 με ό,τι θα έχει γίνει σήμερα στο Champions League, αλλά και με το Europa League, το οποίο δεν έχει την ποιότητα, αλλά τουλάχιστον έχει ποσότητα, έχει περισσότερους αγώνες. Να δούμε τι μπορεί να μας δώσει, αν θα έχει συγκινήσεις όπως αυτές τις ανατροπές που έχουν μέχρι στιγμής στο Champions League. Καλό μεσημέρι σε όλους.